κρίνημα από εδώ δεν ψώνει, αλλά εντάξει. Καλό είναι οι προσφορέ να υπάρχουν. Μπορούν να βοηθήσουν λίγο την αγορά, να την τονώσουν. Αυτά. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο στους καταναλωτές για να κάνουν τις αγορές τους? Εγώ πιστεύω ναι, υπάρχει κάποιο περιθώριο στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους. Ναι, και αν οι τιμές είναι καλές στα καταστήματα, μπορούν να ψωνίσουν κάποια πράγματα. Και κάνετε έρευνα αγοράς? Κάνω έρευνα αγοράς, ναι. Επιλέγετε το φθηνότερο λόγω της επιλέγω αυτό που, επιλέγω αυτό που μου αρέσει. Επιλέγω κάτι που θα μου αρέσει και όχι το πολύ φθηνό. Αναλόγως βέβαια ο καθένας και την δυναμικότητα που έχει η τσέπη του. Όλες οι επιβαρύνσεις, οι φορολογικές. Ναι, σίγουρα, έχουν... σίγουρα. Έχουν κάποιο. Είναι σε προτεραιότητα σε σχέση με τις αγορές. Βέβαια, είναι σε προτεραιότητα, ναι. Ο κόσμος κοιτάει να πληρώσει πολλές υποχρεώσεις και μετά να μπορέσει να ψωνίσει κάτι που θέλει για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, την οικογένειά του. Ψωνίσαμε. Δεν έχω ψωνίσει. Ψωνίσατε, πώς βλέπετε? Όχι ακόμη. Θα ψωνίσετε? Μπορεί. Πολύ. Κάνετε έρευνα αγοράς πριν επιλέξετε? Κάτι κάνουμε. Προτεραιότητα θεωρείτε πλέον ότι υπάρχει στις φορολογικές επιβαρύνσεις πρώτα να καλυφθούν οι υποχρεώσεις και μετά... Εμείς είμαστε ξένοι. Από πού είστε? Από την Αμερική. Και έχετε έρθει εδώ διακοπές? Μένουμε εδώ 3 μήνες και μετά πηγαίνουμε στην άλλη κόρη μας που είναι στην Νότια Αφρική και έπειτα στην Αμερική πάλι. Υπάρχει έντονη διαφορά ανάμεσα στις χώρες και στον τρόπο ζωής? Πώς βλέπετε εδώ στην Ελλάδα? Εμάς μας αρέσει η Ελλάδα πολύ. Η οικονομική κατάσταση βλέπετε έχει επηρεάσει? Είναι άσχημα για εσάς, αλλά για εμάς δεν είναι, γιατί είμαστε απ' έξω. Εγώ παίρνω σύνταξη απ' έξω και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά για εσάς δεν είναι καλά, είναι άσχημα. Που λυπόμαστε πολύ. Αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς να αγοράζουμε πράγματα από εδώ. Κάνω έρευνα αγοράς και ό,τι μου αρέσει, το παίρνω. Θεωρείτε ότι η περίοδος των προσφορών και των εκπτώσεων μπορεί να δώσει ανάσα στα καταστήματα? Σίγουρα, σίγουρα. Χρειάζεται να το κάνουν και πολλές φορές. Θεωρείτε ότι υπάρχει προτεραιότητα στις φορολογικές επιβαρύνσεις? Κοιτάει ο κόσμος πρώτα να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του? Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα. Αλλά εντάξει, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ολοκληρώνονται οι φθινοπορεινές ενδιάμεσες εκπτώσεις που ξεκίνησαν 1η Νοεμβρίου και λήγουν 10 Νοεμβρίου. Προσδοκία των προσφορών είναι να αντισταθμιστεί η απώλεια που έχουν τα καταστήματα, όπου συνολικά η κίνηση είναι πτωτική και η αγορά αδυνατεί να ανατρέψει τις απώλειες. Η εμπορική κίνηση εμφανίζεται παγωμένη λόγω του μειωμένου εισοδήματος των καταναλωτών και των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Ο κλάδος της έντισης και της υπόδησης προσελκύει το μεγαλύτερο κομμάτι της καταναλωτικής δαπάνης, με τους καταναλωτές όμως να είναι επιφυλακτικοί και να προχωρούν σε αρκετά περιορισμένες και στοχευμένες αγορές. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση και η παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι καταναλωτές τηρούν αυστηρό προγραμματισμό στις αγοραστικές τους αποφάσεις, έχουν καταργήσει τις παρορμητικές αγορές, αναζητούν ποσοστά έκπτωσης και κάνουν την απαραίτητη έρευνα αγοράς. Κοιτάξτε, καλά είναι μέχρι τώρα. Κάναμε αρκετά ψώνια σήμερα λόγω των προσφορών που υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο. Γιατί όλοι θέλουν να ψωνίσουν, αλλά δεν υπάρχουν τρομερές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατήσει κάποιες μέρες παραπάνω ή να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Κάνετε έρευνα αγοράς, πώς επιλέγετε? Φυσικά, τώρα πια νομίζω ότι κανείς δεν μένει εκτός της αγοράς, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξουμε μέσω κάποιων κριτηρίων. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομία της πόλης μας και την τοπική αγορά. Θεωρείτε ότι στις οικογένειες μπαίνει προτεραιότητα το να εξοπλίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις και ύστερα... Να σας πω, σίγουρα πρώτα πρέπει να ρυθμίσουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά σαν δεύτερο σκέλος νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά παρά στις δικές τους ανάγκες. Οπότε προτιμούν να πάρουν ρούχα και παπούτσια παιδιών παρά να καλύψουν κάποια δικά τους προϊόντα για τις ανάγκες τους, ρούχα και οτιδήποτε. Το δεκαήμερο προσφορών είναι καλό για τα καταστήματα και για τους καταναλωτές, όπως είπατε πριν. Βέβαια είναι μια δύσκολη περίοδος για όλο τον κόσμο και τα καταστήματα, όσες προσφορές και να κάνουν, τη στιγμή που ο κόσμος δεν έχει λεφτά, πιστεύω ότι είναι δώρον άδωρον.
Μακάρι να μπορούσαν δηλαδή τα καταστήματα να συνεχίσουν τις προσφορές τους, να μην είναι μόνο για 10 μέρες, σε πολύ καλύτερες τιμές. Αλλά δυστυχώς εδώ που έχουμε φτάσει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και για τους καταστηματάρες αλλά και για εμάς τους ίδιους. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες, είναι ο καθένας να κοιτάξει το σπίτι του και τα είδη πρώτης ανάγκης. Τα καταστήματα καλό είναι που κάνουν τις προσφορές, αλλά είναι είδη τα οποία έρχονται μετά από όλα αυτά. Μετά τους λογαριασμούς, μετά το φαγητό, μετά την εξυπηρέτηση των παιδιών μας, φροντιστήρια, πράγματα, θάματα. Και πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολα, δύσκολη περίοδος και δύσκολα και για τον κόσμο. Αν δεν κάνεις έρευνα αγοράς, πιθανολογώ ότι δεν έχεις καμία τύχη να βρεις αυτό που θέλεις στην τιμή που πρέπει. Διότι και οι καταστηματάρχες αλλά και οι καταναλωτές, αυτό που κοιτάνε πρώτα τώρα είναι η τιμή και το πορτοφόλι τους. Άρα και οι καταστηματάρχες μεταξύ τους έχουν ανταγωνιστικές τιμές. Άρα κατ' επέκταση πρέπει και εμείς οι πολίτες, όταν θέλουμε να ψωνίσουμε, να θέλουμε αυτό που θέλουμε σε καλύτερη τιμή. Ο κόσμος έχει προτεραιότητα στα είδη πρώτης ανάγκης, στις φορολογίες, σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, τέτοια πράγματα τα οποία είναι καλό για αυτόν, αλλά δυστυχώς δεν περισσεύουν χρήματα για να μπορέσει να πάρει ένα καταναλωτικό αγαθό, το οποίο το βλέπει στη βιτρίνα, αλλά δεν του δίνει την ευκαιρία λόγω χρήματος να το πάρει.